Φώτης Δημητρακόπουλος, λοιπόν. Αυτός είναι ο προσκεκλημένος σήμερα, εδώ δίπλα μου, ένας επιχειρηματίας που έμεινε στον Άσο, χωρίς μία στην τσέπη. Χωρίς μία κυριολεκτική. Και σήμερα μένει, θα δουν τώρα σε λίγο πάλι οι τηλεθεατές μας, έτσι την κατάσταση κάτω από την οποία ζείτε, σε ένα κοντέινερ μέσα, στα Μέγαρα. Στα Μέγαρα. Και είστε βοηθός του πρώην βοηθού σας. Μάλιστα. Στον άνθρωπο δηλαδή που μάθατε τη δουλειά. Εκεί δουλεύετε, εργάζεστε ως πολιτής. Ως πολιτής. Και καμιά φορά σαν οδηγός, όποτε μπορώ. Για να βγάλετε το μεροκάματο. Ναι, οπωσδήποτε. Κάτω από τραγικές συνθήκες. Βεβαίως. Και χωρίς να βλέπετε τα παιδιά σας, γιατί από ό,τι μου είπατε ντρέπεστε. Ναι. Δεν είπατε στα παιδιά τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι ακριβώς, δεν τους είπα ακριβώς. Δεν φοβηθήκατε όμως ότι μπορεί τα παιδιά να το εκλάβουν ως αδιαφορία. Όχι. Το γεγονός ότι δεν τα παίρνετε στο σπίτι σας εκεί που ζείτε. Πού είναι τα βάλω εκεί. Πού να τα βάλω εκεί. Πού θα κοιμηθούμε, τρία άτομα. Πού. Δεν θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να τους πείτε την αλήθεια ότι εγώ ζω, να, εδώ, σε αυτό το κοντέινερ που δείχνει τώρα η οθόνη. Ντρεπόμουν λίγο.